να φτάσουμε στο σημείο τα 7 δισεκατομμύρια κατοίκων του πλανήτη για να είναι διαχειρίσιμα, ελεγχόμενα και καθοδηγήσιμα από την παγκόσμια δικτατορία που θέλουν να επιβάλλουν μετά το χάος. Όλα έχουν στόχο δηλαδή και σκοπιμότητα. Λοιπόν, για να είναι διαχειρίσιμα πρέπει να μειωθούν περίπου στα 700 εκατομμύρια. Παγκόσμια. Τηλεφώνεστε ότι το σχέδιο είναι πολύ σκληρό. Να φύγει πολλής κόσμος, όχι τα γεροντάκια. Τώρα έγινε ένα μικρό πείραμα με τον κορονοϊό. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει ξαφνικά και δεν είναι ξαφνικά. Είναι και αυτός μέρος της νέας τάξης πραγμάτων. Λοιπόν, και λέει ότι ξέρετε, μα πρέπει να κάνουμε πιστοποιητικό εμβολιασμό. Το οποίο αυτόν πιστοποιητικό μπορεί να παράξει διάφορες απαγορεύσεις. Απαγόρευση μετακινήσεων, απαγόρευση εισόδου σε μια χώρα, απαγόρευση στην εκπαίδευση μια οικογένεια που δεν εμβολιάστηκε να μην επιτρέπεται να πάρει τα παιδιά της στο σχολείο. Άρα θα χωρίσουμε τον κόσμο σε σπιναλόγγες και σε μελλοντικούς υγιείς, οι οποίοι συνεχώς αυτοί σε εισαγωγικά εμβολιασμένοι υγιείς θα πρέπει να συνεχίσουν. Αυτό είναι μια πολύ, πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Να συνεχίσουν να εμβολιάζονται από καιρού εις καιρόν, διότι όπως ακούσαμε και τελευταίες δηλώσεις μερικών ειδικών, δεν θα τελειώσει, λέει, με έναν εμβόλιο ο κορονοϊός. Είναι μια μακρά διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια με διάφορες δυνατότητες που μας δίδει η σύγχρονη τεχνολογία. Μέσα από τον αποκρυφισμό. Αποκρυφισμός είναι η μαγεία. Διάφορες μορφές μαγείας και εωσφοριστών. Σατανιστών. Ναι. Οι οποίοι μην νομίζετε ότι είναι ένα παρακμιακό φαινόμενο, μεσαιωνικό φαινόμενο, όπως νομίζουν οι πάλι ποτέ φίλοι μου της αριστερής σκέψης. Έχουν επανέλθει δρυμύτατοι και το κενό που άφησε ο απονεκρωμένος παπισμός και ο διαλελειμμένος προτεσταντισμός το καλύπτει αυτή τη στιγμή ο μαγικός κόσμος του σατανισμού. Αυτό είναι.